Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας μία εξαιρετική παρουσία. Τη Διεθνή Καλαθοσφαιρίστρια, κυρία Κατερίνα Σωτηρίου, του Αθηναϊκού, την οποία ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της, για την αποδοχή της πρόσκλησης, η οποία βρίσκεται εδώ για ολιγοήμερες διακοπές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε καταρχάς να μας κάνεις μία ανασκόπηση στην καριέρα σου, στα επαγγελματικά σου βήματα. Εντάξει, από μικρούλη είχα τάσει στον αθλητισμό γενικά, στο σχολείο, αλλά το μπάσκετ αυτό που με τράβηξε. Επομένως, στη γειτονιά μου εκεί στη Ζωγράφου, στο αθλητικό όμιλο Ζωγράφου, γράφηκα πρώτη φορά και έμεινα αρκετά χρόνια, δηλαδή το 1994 περίπου άρχισα, μέχρι το 2001. Έπαιξα μέχρι τοπικό, έμεινα εκεί και το 2001 μετακόμισα στην Ακαδημία Ηλιούπολης για 5 χρόνια, που έφτασα λίγο πριν το πρωτάθλημα, δεύτερη τέτοια θέση και όχι με αυτή την ομάδα. Μετά πήρα μεταγραφή στον Άρη Χολαργού για 3 χρόνια, εκεί περάσαμε Ευρώπη, πήγαμε τέταρτη και κάναμε πολύ καλή παρουσία, αλλά μου έλειπε το πρωτάθλημα, κάποια κούπα, επομένως μετακόμισα στις Εσπερίδες, όπου κέρδισα και το πρώτο κύπελο. Έπαιξα 2 χρόνια και τώρα βρίσκομαι στο Αθηναϊκό. Πέρυσι πήρα το πρώτο μουντάμπ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και εύχομαι και φέτος να πετύχω τους στόχους ξανά. Οπωσδήποτε το ευχόμαστε και εμείς αυτό. Πολύ πλούσια η πορεία από εμπειρίες. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα. Το γυναικείο μπάσκετ, γενικά το μπάσκετ στην Ελλάδα, βγάζει παιδιά που το αγαπάνε, που έχουν ταλέντα από μικρά. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο και είναι η νοοτροπία αλλά και η οργάνωση στη χώρα μας, ώστε να μπορούν όλοι να προωθηθεί τόσο καλά. Όμως βλέπουμε ότι παρά τα προβλήματα και παρά τη μικρή, ας πούμε, σε πληθυσμό χώρα μας, μεγάλα ταλέντα, οι εθνικές μας ομάδες έχουν επιτυχίες. Και οι γυναίκες που φτάσαν στην πέμπτη θέση πριν 2 χρόνια, αλλά και οι άντρες με τα μετάλλια και μικρές ομάδες. Πιστεύω ότι είναι καλό τα παιδιά να είναι στο μπάσκετ, κερδίζουν πάρα πολλά πράγματα. Και εύχομαι να συνεχιστεί με καλή οργάνωση, με μεράκι, ξέρω εγώ, οι προπονητές. Μάλιστα, μεράκι, οργάνωση και προπονητές. Πιστεύεις ότι στηρίζεται το γυναικείο μπάσκετ όσο θα έπρεπε ή όσο θα μπορούσε για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας? Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπάνε και θέλουν να βοηθήσουν από θέμα της Ομοσπονδίας που κάνει προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, παραγόντων, ανθρώπους που αγαπάνε. Ίσως κάποιες φορές δεν γίνεται καλά οργανωτικά, επομένως απογοητεύονται οι παράγοντες και δεν παίρνουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Είμαστε μια χώρα που είμαστε εκ του αποτελέσματος. Αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν πάρουμε την άνοδο, το παρατάμε και τα αφήνουμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Καλό είναι να γενικά βοηθήσουμε στις ακαδημίες. Να τα παιδιά να το αγαπήσουν. Πιστεύω ότι μπορεί και καλύτερα παρά την κρίση τα παιδιά να φύγουν από τις υπολογιστές και να ξαναγυρίσουν στα γήπεδα. Μάλιστα. Ωραία. Φέτος βρίσκομαι στον Αθηναϊκό. Ναι. Τι είναι η στόχη σου? Η στόχη της ομάδας σίγουρα είναι να πάμε ξανά το πρωτάθλημα και το κύπελο. Δεν θα παίξουμε φέτος Ευρώπη. Αυτό μας βοηθάει να μέσα αυτικά να ξεκουραστούμε από τις υποχρεώσεις της Ευρώπης και λόγω της κρίσης οικονομικά που θα είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα. Επομένως είναι να κατακτήσουμε αυτούς τους στόχους ξανά. Το πρωτάθλημα και το κύπελο. Προσωπική είναι όσο μπορώ περισσότερο να βοηθήσω την ομάδα μου και να βελτιωθώ παρά λίγο την ηλικία μου. Εντάξει, δεν βελτιώνε σε τέτοια ηλικία, αλλά όσο μπορώ να βοηθήσω κι εγώ. Να βαλανθιαράξω αυτό. Οπωσδήποτε. Ωραία. Παρ' όλα αυτά είναι εύκολο και μάλλον πόσο εύκολο είναι να κατακτήσει ο Αθηναϊκός το πρωτάθλημα φέτος? Άλλαξαν πολύ τα δεδομένα, σίγουρα έπεσε και το budget. Παρ' όλα αυτά όμως οι άνθρωποι που είναι εκεί και ο Δήμαρχος και ο Χαρδαλιάς και άλλοι άνθρωποι που βοηθάνε χτίσαν ξανά την ομάδα, αλλάξαν κάποιες πίστες. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, υπάρχει δυναμικότητα. Πολύ καλός προπονητής, πώς να τον γνωρίζω ιδιαίτερα να έχω ασχοληθεί ο κ. Ζεβόλης. Πιστεύω ότι με υγεία και με προπόνηση, με δουλειά, θα τους πετύχουμε. Μάλιστα. Ωραία. Και ας περάσουμε τώρα στο Ευρωμπάσκετ. Πώς κρίνεις την παρουσία της εθνικής μας?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι ήταν αποτυχία να μην περάσουμε στην επόμενη φάση. Αποκλειστήκαμε πολύ νωρίς. Αυτά συμβαίνουν όμως. Κάποια αποτελέσματα, κάποια δικά μας λάθη, σε κάποια πρέπει μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι πρέπει να προχωράμε και να πάμε ακόμα καλύτερα την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Και στον αγώνα με την Κροατία, 65-63. Μετά από αυτή την ήττα, η Ομοσπονδία εξέδωσε κάποια διαμαρτυρία σχετικά με το αποτέλεσμα και τη διαιτησία. Έχεις να κάνεις εσύ κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σίγουρα θεωρώ ότι η διαιτησία και στο συγκεκριμένο μάθημα του τελευταίου καλάθι θεωρείται ότι δεν είναι, που μετρηθεί δεν είναι σωστό, γιατί ήταν βήματα, επομένως πετύχε άλλο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι σε όλο το παιχνίδι γινόντουσαν λάθη και διαιτητικά. Θεωρώ ότι δεν ήταν αντικειμενικά ή τέλος πάντων ένα 50-50 απέναντί μας στο τουρνουά οι διαιτητές. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε κάνει και εμείς λάθη. Ίσως δεν έπρεπε να φτάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο το παιχνίδι, σε να φτάσουμε να διαμαρτυρόμαστε η διαιτησία. Επομένως, σαν αθλήτρια, νομίζω αυτό πρέπει να σκεφτώ και δεν είναι δικό μου κομμάτι, αλλά χαίρομαι που η Ομοσπονδία έστω και αργά έκανε την προσπάθειά της. Μάλιστα. Ωραία. Και στα δικά σου, όταν τερματίσεις την καριέρα σου, σκέφτεσαι να συνεχίσεις να βρίσκεσαι στο χώρο του αθλητισμού ως προπονήτρια, για παράδειγμα? Η αλήθεια είναι ότι τελειώνω την ειδικότητα μπάσκετ. Από εκεί πέρα μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν θα το ακολουθήσω. Ξέρετε, πολλούς παράγοντες. Μ' αρέσει όμως αυτό το κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω σε υψηλό επίπεδο, αλλά θα ήθελα σε ένα κομμάτι camp ή όσον αφορά τις ακαδημίες. Μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά. Ο συνδυασμός μικρό παιδί και μπάσκετ. Μ' αρέσει αρκετά και το σκέφτομαι. Απλά τώρα είναι νωρίς για κάτι τέτοιο. Θέλω όμως να περάσω στα μικρά παιδιά την αγάπη που είχα εγώ για τον μπάσκετ και που με όφησε να συνεχίσω. Όσο θα σημαίνει ότι θα γίνει κάτι παραπάνω. Απλά να το αγαπήσουν. Αυτό με ελκύει. Πολύ ωραία. Και στην αρχή είπαμε ότι βρίσκεσαι στο νησί μας για λιγοήμερες διακοπές. Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πεις ποια περιοχή από αυτές που επισκέφτηκες σου άρεσε περισσότερο και για ποιο λόγο. Η Χίος, η αλήθεια είναι, επειδή είχα έρθει μόνο για παιχνίδια, δεν είχα προλάβει να έχω ολοκληρωτική ιδέα. Αλλά με τη βοήθεια του φίλου μου που μαγείρισα, μπορώ να πω περνάω πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι έχει πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία μέρη. Τώρα δεν ξέρω, πολλές περιοχές και παραλίες μου αρέσαν. Νομίζω θα μείνω στα Μαύρα Βόλια. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Και έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αφού ευχηθούμε σαφώς όλοι οι στόχοι που έχεις θέσει να εκπληρωθούν. Καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.